Μάλιστα. Η παγίδα την οποία στήσαμε, υποθέτω, να την περιγράψω για να συνεννοηθούμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι στήσατε παγίδα στον εαυτό σας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, μαζί στήσατε και στη χώρα. Το έχουμε συζητήσει αυτό, δεν απαντώ. Ναι. Λοιπόν, λέω το εξής. Διότι αν είχατε προχωρήσει εσείς κανονικά όσα έπρεπε να προχωρήσετε, δηλαδή την αξιολόγηση από το Σεπτέμβριο, είχατε κάνει αυτά που είχατε δεσμευτεί να κάνετε μετά τις ευρωεκλογές. Των συναλλαγών που έχουν ψηφίσει. Αν αυτά τα είχατε εφαρμόσει όλα, η χώρα θα είχε μπει σε άλλη φάση. Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής. Αλλά εσείς διώχνατε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα λόγια το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Το Σεπτέμβριο είχαμε. Λοιπόν, Σεπτέμβριο. Άρα τώρα την έχουμε ξανακάνει. Την έχουμε ξανακάνει, ναι. Και έχουμε έντονη διαφωνία σε αυτό. Σωστό. Λοιπόν, άρα εγώ απαντώ λοιπόν εδώ στο εξής. Στην παγίδα να απαντήσω καταρχήν, γιατί τα άλλα είναι εκτιμήσεις, κρίνονται. Αλλά στην παγίδα. Ποια είναι η παγίδα που λέει ο κύριος Φίλης? Η παγίδα που λέει ο κύριος Φίλης είναι ότι στην πραγματικότητα δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση. Και πάρθηκε μία δίμηνη παράταση προκειμένου να γίνουν οι εκλογές και άφηνε εν συνεχεία στην επόμενη κυβέρνηση περίπου ένα μήνα προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση. Αυτή είναι η παγίδα στην οποία αναφέρεται ο κ. Φίλης. Έτσι δεν είναι, κύριε Φίλη? Καλά την περιγράφω την παγίδα. Συν το εικονικό πλεόνασμα. Συν το εικονικό πλεόνασμα. Μεγαλύτερο διάστημα. Συν το εικονικό πλεόνασμα. Το πλεόνασμα. Ταμιακό δεν ήταν. Το πλεόνασμα, ξαναλέω, εικονικό δεν μπορεί να είναι. Γιατί όλα τα στοιχεία είναι διασυνδεδεμένα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή και ελέγχονται κεντρικά. Δεν μπορούμε να πούμε ταμιακό ψέματα, ήταν. Όπως δεν μπορείτε να πείτε και εσείς. Ταμιακό ήταν. Είχαμε 5,2 δι στο ταμείο μέσα. Πλεόνασμα τέτοιο, όχι. 2,7 ήταν. Η έννοια του πλεονάσματος, με την έννοια που το λέτε εσείς, ποτέ δεν είναι ταμιακή. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει 5,2 πλεόνασμα, κάθε στιγμή στο ταμείο είναι 5,2. Στο τέλος του έτους λέμε. Έτσι. Άρα η έννοια του κύκλου του έτους, επειδή είναι διαρκής οι υποχρεώσεις του δημοσίου, προφανώς όποιος έχει στοιχειώδη σχέση, όχι με το δημόσιο λογιστικό, αλλά με επιχειρήσεις, ξέρει ότι ποτέ τα λεφτά από αυτή δεν εισπράχθηκαν αυτά. Ακούστε όμως για την παγίδα. Να τελειώσουμε με την παγίδα. Είναι θέμα αυτό που τελειώσαμε. Δεν μας λέτε για αύριο τι θα γίνει. Μας έχετε φάει την ψυχή τόση ώρα και μας λέτε τι έγινε πρόπερση. Εμένα τι με νοιάζει και τον κύριο. Ό,τι με ρωτάτε. Εδώ μα τι μας ρωτάμε, μας πείτε και για αύριο. Μα με συμφωνείτε. Τι έγινε πρόπερση, με τις συμφωνίες που κάνει με αύριο. Με τις συμφωνίες που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν συμφωνείτε εσείς? Απαντώ λοιπόν. Να φύγει το μνημόνιο, να φύγουν οι τρόικες. Δεν συμφωνείτε. Είδατε εσείς να φύγει ένα μνημόνιο καμιά τρόικα. Λέει ο άνθρωπος. Για παράταση τετράμινη. Να πέσουν τα πρωτογενείς πλεονάσματα. Λοιπόν, αυτά έχω δει. Να πω για την παγίδα. Για να πάω στον κύριο Θεοχάρη. Ναι, παρακαλώ. Υπάρχει μια αντινομία στην κριτική. Δεν λέγανε εκείνοι ότι θέλουν να τελειώσει το μνημόνιο χτες? Ότι θα το καταργούσαν με ένα νόμο? Δεν είχε υπάρξει κοινή ψηφοφορία? Την είχε εισηγηθεί τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην Επιτροπή Οικονομικών? Σηκώσαν τα χεράκια και καταργήσανε το μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο? Και τώρα μας εγκαλούν γιατί δεν δώσαμε μεγάλη παράταση στο μνημόνιο? Σας εγκαλούμε ότι στήσατε παγίδα με τον κύριο Σόιμπλε. Εδώ υποτίθεται ότι να το καταργήσω την επόμενη μέρα το πρωί. Θα έβγαινε και τώρα μας βάζουν χέρι. Γιατί δεν το κάναμε 6 μήνες? Δεν το κάναμε 6 μήνες για να μην σας δεσμεύσουμε, κύριε Φίλη. Για να μπορείτε να το καταργήσετε την επόμενη μέρα. Συγγνώμη, αυτά είναι. Το μνημόνιο που έλεγα να καταργήσω. Γιατί τώρα δεν έχει μνημόνιο. Τι έχει τώρα? Με το μνημόνιο, λέει ο Σόιμπλε, θα πάτε. Τώρα θα παραπονιούνται γιατί δεν κάναμε μπέλα. Δεν έχει τελειώσει το μνημόνιο. Εντάξει, κυρία Καλογεροπούλου, η Νέα Δημοκρατία καθυστέρησε λίγο γιατί τα έσκιζε σελίδα-σελίδα. Από τις εκλογές της. Τώρα, κύριε Καλογεροπούλου, να λέτε τέτοια μετά πρέπει να έχω δικαίωμα να απαντήσω. Ήταν πολλές σελίδες. Πρέπει να έχω δικαίωμα να απαντήσω, σαν να λέτε. Γιατί, κύριε Βορύδη, αισθάνεστε δικηγόρο του κυρίου Σαμαρά? Αισθάνεστε δικηγόρο του κυρίου Σαμαρά? Γιατί να απαντήσετε? Τι λέτε? Αισθάνεστε δικηγόρο του κυρίου Σαμαρά? Το είχε πει ο άνθρωπο το προεκλογικά. Αν αισθάνομαι την ανάγκη να υπερασπιστώ την πολιτική του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, βεβαίως. Το σκίζω σελίδα-σελίδα. Το σκίζω σελίδα-σελίδα, για να τα λέμε συγκεκριμένα, ήταν ότι εμείς, κύριε Φίλη, εκείνο που είχαμε πει ότι θα κάναμε είναι ότι θα τελειώναμε την αξιολόγηση μέσα στο μήνα, ότι θα είχαμε περάσει από την αξιολόγηση την προληπτική γραμμή στήριξης, ότι η προληπτική γραμμή στήριξης είχε η ποιότερη υποπτία και ότι μέσα σε ένα χρόνο αυτή η ιστορία όλη θα τελειώσει. Γιατί με την προληπτική γραμμή στήριξης βγαίναμε και χρηματοδοτούμε στην αγορά. Αυτά είχαμε πει εμείς. Εσείς εκείνο που λέτε τώρα είναι ότι μένουμε για ένα τετράμινο μέσα στο συγκεκριμένο μηχανισμό και από ό,τι βλέπω. Κύριε Βορύδη, να μην κάνω πρόβλημα. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη, παρακαλώ. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη. Να μην κάνω πρόβλημα. Κύριε Βορύδη, διότι θέσατε ένα θέμα. Άλλοι, κύριε Φίλη και κύριε Βορύδη, δεν γίνεται σημαντικό. Να μονοπολίσετε τη συζήτηση. Είπε για τα τεχνικά κλιμάκια ότι δεν θα κάνουν συζήτηση οι υπουργοί μαζί του. Μάλιστα. Ένα πράγμα σα λέω. Με το Σόιμπλε τα βάλαμε. Τα τεχνικά κλιμάκια θα βοηθούμε στην κουβέντα?
Δημόσια αντιπαρατεθήκαμε με την γερμανική οικονομική εξουσία. Μα δεν προσεγγίσατε. Θα καταλήξετε στο εξή. Στο ότι δεν θα μπορέσετε να μιλάτε. Κάνετε λάθος. Και μετά θα ξαναγυρνάτε και στο επόμενο Eurogroup και εσύ που δεν θα έχουμε απόφαση. Μέχρι να καταλάβετε ότι πρέπει κάποια στιγμή να πάρετε. Όλοι καταλαβαίνουν, τελειώσαν τα τελεσίγραφα. Τα τελεσίγραφα τελειώσαν. Είστε σε καλό δρόμο. Τη μαθαίνετε τη δουλειά, αλλά στο κασίδι το κεφάλι. Η καθυστέρηση κοστίζει πολλά λεφτά. Το know-how της διαφοράς δεν το έχουμε. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη, παρακαλώ. Κυρία know-how διαφοράς δεν έχουμε στη διακυβέρνηση. Και οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων. Και ακροδεξιά σκοπής. Παρακαλώ, άλλο κύριε. Πράγμα αυτά όλα πολύ συγκινητικά τώρα. Εντάξει. Όταν δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, πετάμε και μια ακροδεξιά στη μέση. Σας πειράζει. Σας ενοχλεί. Σας ενοχλεί. Όχι, δεν έχει αντικείμενο γι' αυτό. Είναι άσχετο. Χαμογελάτε. Για ποιο λόγο. Και τα παιδικά χρόνια του Γκρούβερ θα μιλήσουμε τώρα. Όχι, δεν μιλάω προσωπικά. Δεν μιλάω προσωπικά. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη. Παρακαλώ, κύριε. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη.